Εδώ βλέπουμε και αλλάζουν κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη και δεν αλλάζει η πολιτική. Νομίζω το να προσδοκούμε ότι θα αλλάξει η πολιτική της κυβέρνησης με την αλλαγή κάποιων υπουργικών στελεχών είναι τουλάχιστον αυταπάτη. Με τη λογική ότι δεν είναι προσωπική ευθύνη του κάθε υπουργού η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, σίγουρα παίζει κάποιες φορές κάποιο ρόλο ή χρησιμοποιούνται, αν θέλετε, κάποια πρόσωπα που μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τη βρώμικη δουλειά σε ορισμένες περιπτώσεις για να προχωρήσουν. Το ζητούμενο είναι ότι είτε με αυτό είτε με το επόμενο υπουργικό σχήμα είναι δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα και τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σε βάρος των εργαζομένων και όλα αυτά που έχουν ήδη αναγγελθεί δεν πρόκειται να πάνε πίσω. Αυτό είναι το κρίσιμο και νομίζω ότι για τη μεγάλη μάζα των εργαζομένων είναι πολύ μικρή, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτό. Είναι δεδομένο και έχουν δείξει τις προθέσεις τους. Έχει δείξει την πρόθεση της κυβέρνησης για το πού πρόκειται να το πάει το πράγμα και με τα προγράμματα υποτίθεται συνεργασία που έχουν διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις. Είναι δεδομένο για το ποιους πρόκειται να ενισχύσει και ποιους πρόκειται να βάλει να πληρώσουν το μάρμαρο και από αυτή την κρίση. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα δευτερεύον θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί. Καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο που απασχολεί τη μεγάλη μάζα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών που όλο αυτό το διάστημα δεινοπαθούν και θα δεινοπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Τώρα βολεύει αυτού του είδους η κοκορομαχία για τέτοιου είδους δευτερεύοντα ζητήματα. Σίγουρα εμείς λέμε ότι πρέπει και για τα ζητήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να δοθεί η λίστα στη Βουλή και δεν πρέπει να περιμένει τίποτα κυβέρνηση. Εμείς το θέμα αυτό για την καμπάνια για την πανδημία είχαμε πάρει θέση ως κόμμα ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η καμπάνια να γίνεται επιπληρωμή, να το πούμε έτσι. Ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα έπρεπε να μπορεί το κράτος να δεσμεύσει τηλεοπτικό χρόνο, όπως έγινε για τα πρώτα, τέλος πάντων, για τα πρώτα μικρά σπότ, να δεσμεύει τηλεοπτικό χρόνο για να ενημερώνει και να προστατευτεί το κοινό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να δοθεί η λίστα με το πού πήγαν τα χρήματα. Δεν είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε, τέλος πάντων, αυτό το έργο. Όμως αυτό που προσπαθούν τώρα να κρύψουν με αυτού του είδους την αντιπαράθεση είναι ότι κοιτάξτε, στην Βουλή υπάρχει ουσιαστικά, προκύπτει μια ομοφωνία ότι σε κάθε νομοθέτημα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά τα περισσότερα αναγνωρίζονται από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαν προετοιμαστεί και δεν πρόλαβαν να το ολοκληρώσουν ή είναι συνέχεια σε κάτι που το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι και τα προηγούμενα και όταν είναι ενεργά όλα τα προηγούμενα μέτρα που έχουν πάρθει υποτίθεται προσωρινά στο διάστημα της κρίσης με τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις εκεί που βρίσκονται τώρα είναι προβληματικό ότι για ακόμα μια φορά αυτοί που έρχονται να πληρώσουν το μάρμαρο είναι εργαζόμενοι και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανείς για τους εποχιακούς εργαζόμενους που είναι στον αέρα και θα δεινοπαθήσουν. Δεν μιλάει κανείς για τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν τεράστια προβλήματα και ουσιαστικά δεν στηρίχθηκαν στο διάστημα της πανδημίας. Αλλά συζητάμε για το αν θα έπρεπε για ακόμη μια φορά να στηριχθούν, να το πούμε έτσι, τα ιδιωτικά κανάλια. Δεν μιλάει κανείς για τους αγρότες κτηνοτρόφους που και το προηγούμενο διάστημα περνούσαν, πώς να το πω, σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ήταν πνιγμένοι από φυλές χρέη και ουσιαστικά δεν στηρίχθηκαν και μια σειρά άλλους κλάδους όπως δικηγόροι κλπ. Που δεν στηρίχθηκαν καθόλου στα μέτρα, από τα μέτρα αυτά. Και το χειρότερο βέβαια είναι ότι δεν είναι μόνο τα προσωρινά μέτρα που έπρεπε να πάρθουν για τη στήριξη του διαστήματος του lockdown, είναι ότι και με ό,τι έχει νομοθετήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση δεν δίνεται μια προοπτική για να πάρουν, αν θέλετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανάσα για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή με την αναστολή, αν θέλετε, για ένα δίμηνο χρεών κλπ. Χωρίς να ουσιαστικά. Εσείς λέτε ότι δεν επαρκούν αυτά. Μα φυσικά δεν επαρκούν, ενώ προς μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο γαλαντόμα η κυβέρνηση, ναι, όταν πρόκειται να ενισχύσει. Στους κλάδους που ήταν αυτοαπασχολωμένων, που είναι ήδη με το μαχαίρι της υπερχρέωσης πάνω από το κεφάλι,
το να πεις ότι οι ασφαλιστικές τους εισφορές, ας πούμε, οι ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των αυτοπροσκολουμένων μεταφέρονται για το επόμενο διάστημα που ήδη με το ζόρι καταφέραν να πληρώσουν τις οφειλές ενός μήνα, ουσιαστικά μεταφέρονται και τα διέξοδα για το επόμενο διάστημα χωρίς να δίνουν τη λύση.